Κοντά μας και ο Γιώργος Λαγούδης, ποδοσφαιριστής του Ηλυσιακού Β'. Γιώργο, ακόμη μια πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα σας και μια ευρεία νίκη κόντρα στο Θεμιστοκλή, πρώτη θέση. Το σχόλιο σου για το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω φάνηκε την αρχή, είχαμε τον έλεγχο. Θεωρώ ότι εντάξει, στο 1-0 ήμασταν λίγο, θα μπορούσαμε να το έχουμε τελειώσει πιο πριν το μάτς. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, στο δεύτερο μήχρονο μπήκαμε αποφασισμένοι. Δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να κάνει τελικές καθόλου και το καθαρίσαμε. Βλέπουμε ότι ο Ηλυσιακός Β' βασίζεται στις αρχές του σύγχρονου ποδοσφαίρου, με πολλή κατοχή της μπάλας, με ορθολογικό ποδόσφαιρο, σωστό build-up. Το σχόλιο σου για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας σας και αν θεωρείς ότι έχετε ακόμη περισσότερα περιθώρια βελτίωσης. Εντάξει, εμένα ο τρόπος παιχνιδιού μου αρέσει πολύ αυτός προφανώς. Είμαι υπέρ δηλαδή της κατοχής και της υπομονής μέχρι να βρεθεί ο χώρος. Σήμερα ο αντίπαλος μας έδωσε το δικαίωμα, δεν μας πίεζε ψηλά, δεν μας δυσκόλεψε ας πούμε, να το κάνουμε αυτό. Είχαμε τον έλεγχο, όπως είπα πριν. Προφανώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Είμαστε κάποια παιδιά, γνωριστήκαμε φέτος. Δεν έχουμε τη χημεία που θα έχουμε σε μερικούς μήνες. Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιωθούμε κιόλας. Είστε στην πρώτη θέση με καλές εμφανίσεις. Κατά τη γνώμη σου, ο Ηλυσιακός Β' μπορεί να πιάσει ακόμη πιο υψηλά στάνταρ απόδοσης. Εντάξει, είμαστε στην πρώτη θέση. Άρα μαθηματικά δεν μπορούμε να πιάσουμε πιο υψηλά στάνταρ. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε τους αντιπάλους που μας ήταν μπροστά. Θεωρώ όμως ότι αγωνιστικά μπορούμε να πιάσουμε πιο ψηλά στάνταρ και υπάρχουν κομμάτια στα παιχνίδια στα οποία θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Ο στόχος σου σαν ποδοσφαιριστής? Στόχος μου σαν ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή είναι να πάω στην πρώτη ομάδα, εννοείται. Και εκεί πέρα να προπονηθώ και να παίξω προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ και βαλιά.